χαλάσαμε λίγο το πρόγραμμά μας, απουσιάζαμε δύο τρίτες, λόγω υποχρεώσεων που έχουμε δυστυχώς αυτόν τον καιρό. Ναι, βγήκαμε λίγο εκτός πλάνου. Οπότε πάμε να κάνουμε την εισαγωγή μας. Τη γνωστή. Ότι είναι άλλο ένα κατοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Έχει γίνει γραφικό, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όπως άλλοι έχουν συγκεκριμένη μουσική που αρχίζουν εκπομπή. Έτσι, ναι. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική λόγω δικαιωμάτων στο YouTube. Σωστό. Κάνουμε τη δική μας μουσική. Κάνουμε, ναι. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσεις, ήθελα να πω λίγο κάτι που με αφορά πάρα πολύ. είναι της ηλικίας μου, ας πούμε. Τελειώσαν οι Πανελλήνιες. Α, πώς πήγες. εντάξει, κοίταξε. Έχουν περάσει... έχουν περάσει 15 χρόνια από όταν έδωσα Πανελλήνιες. Ξέρεις, μόλις λες πόσα χρόνια έχουν περάσει, αρχίζουν οι υπολογισμοί. 15 στην 18. Ναι, πόσο. Εντάξει. Κάτι βγαίνει. Ακούγεται πάρα πολύ. Τι να πω και εγώ που έχω δώσει πριν 3. Ακούγεται πάρα πολύ. Εσύ, εντάξει, είσαι παιδάκι ακόμα. Εντάξει, να κάνει. Τι ήθελα να πω, γιατί εσύ ήθελες να πεις κατευθείαν. Ήθελα, ναι, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ήθελα να πω ότι αυτή είναι η προτελευταία μας εκπομπή πριν το καλοκαίρι. Ναι, σωστά. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη Τρίτη και μετά θα σταματήσουμε, θα επανέλθουμε από Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Αυτά. Τώρα παίρνω την μπάσα για τις Πανελλήνιες. Τελείωσαν τα 4 βασικά μαθήματα των Πανελληνίων για όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Τώρα μένουν ακόμα τα ειδικά μαθήματα, αγγλικά, γαλλικά, σχέδια. Εντάξει. Και άλλα που μπορεί να μην μου έρχονται. Πιο light, ρε παιδί μου, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Όχι. Καμία σχέση με τα 4 βαρβάτα μαθήματα. Ναι. Για κάθε κατεύθυνση στα δικά της. Αλλά εντάξει. Το δύσκολο κομμάτι έφυγε. Ρίση, εμείς δίναμε 9 μαθήματα. Άλλες εποχές. Ωραία. Και εγώ 4 έδινα. Και τώρα 4 δίνω. Εδώ τώρα πρέπει να πω του φίλου μου την Ατάκα το «Όνα σου». Αχ, κατάλαβες. Τέλος πάντων, πάμε για τους πιο νέους. Ναι. Έχουν αρχίσει από την προηγούμενη Δευτέρα οι εγγραφές για τις σταθλοδιακοπές που θα γίνουν. Οι αιτήσεις είναι μέχρι και αύριο. Όσοι δεν έχετε προλάβει ή έχετε προθεσμία μέχρι αύριο δηλαδή. Οι αθλοδιακοπές θα λάβουν χώρα από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 23 Ιουλίου. Και καταρχάς τα αθλητικά κέντρα που θα γίνεται είναι κλασικά Πανιώνιος Μήλωνας, συν το Άλσος. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθεί το Άλσος, αν θα γίνονται κάποιες δραστηριότητες εκεί πέρα ή θα γίνεται η μάζοξη εντός εισαγωγικών των παιδιών και διαχωρισμός της ομάδας όπως γίνεται κλασικά κάθε χρόνο στα σωματεία. Δεν έχω καθαρή εικόνα γι' αυτό. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω και πολύ θετικά, γιατί στο Άλσος θα έχει και κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας χώρος που θα πάνε τη συγκεκριμένη ώρα μόνο γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς τι ακριβώς προβλέπεται γι' αυτό. Γι' αυτό δεν σχολιάζω κι εγώ θετικά ή αρνητικά αναλόγως. Ναι, εντάξει, όπως και να έχει, το Άλσος είναι ένας χώρος ελεύθερος για όλους. Δηλαδή, καλά, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να κλείσει ένα κομμάτι και να πει: «Όπα, εδώ δεν πάτε». Γιατί είναι, ξέρω εγώ, τα σωματεία για τις θηλοδιακοπές. Στο μυαλό μου, εμένα δεν φαντάζομαι ότι θα γίνεται η συγκέντρωση εκεί πέρα, ότι θα πηγαίνουν για τρέξιμο, ας πούμε. Αλλά να μου πεις, αυτό δεν μπορεί να βρω το λόγο, γιατί έχει το στίβο του Πανιωνίου. Ναι, ακριβώς. Το πρωί που δεν χρησιμοποιείται για προπονήσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι. Τις αιτήσεις καταθέτεται ηλεκτρονικά στο mail athlodiakopes@papaki.neasmirni.gr. Τα τηλέφωνα δεν θα σας τα πω, γιατί δεν θα τα θυμάστε κιόλας. Και έχουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θέλουν 6 πραγματάκια. 1. Αίτηση συμμετοχής. 2. Ιατρική βεβαίωση. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους δημότες Νέας Μύρνης. 1. Λογαριασμό ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει τον τόπο διαμονής, δηλαδή στη Νέα Σμύρνη, για τους κατοίκους πάλι στη Νέα Σμύρνης.
μία φωτογραφία και ένα δελτίο καταγραφής αθλουμένου από το Google App. Με βεβαίωση για COVID. Ναι, τώρα έχουμε και αυτά σαν επιπλέον. Καλά, τώρα ναι, είναι τα must. Ναι, ναι, ναι. Πέρα από τις αθλοδιακοπές βέβαια, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι των καλοκαιρινών ενασχολήσεων, έχουμε και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά κυρίως, στην οποία μάλλον οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αύριο. Θα κρατήσει για μία εβδομάδα υποβολή αιτήσεων μέχρι την επόμενη Τετάρτη. 30 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος στα μαθηματικά, 23 μέχρι 30, μία εβδομάδα. Μια χαρά. Προλάβαμε. Ναι, αυτό είναι από τον πολιτιστικό οργανισμό. Επειδή οι θέσεις θα είναι συγκεκριμένες, όπως αναγράφεται, θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας για τα παιδιά που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή. Άρα, η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Okay. Δεν ξέρω αν αυτό ήθελες να ρωτήσεις. Βασικά, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Θέλω να καταλάβω, ξέρεις, τη σειρά προτεραιότητας δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Σειρά προτεραιότητας, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι ο Χρόνης είπε πρώτος, εγώ είπα 35ος, είχε 34 θέσεις, εγώ δεν μπαίνω. Ναι. Αν όμως εσύ έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από μένα, δηλαδή από θέμα ρε παιδί, ότι ξέρεις, σαν οικογένειά σου δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι αντίστοιχο. Κοίτα, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια τέτοια διαλογή. Εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει τόπες πρώτος, τόπες τελευταίος, δεν μπαίνεις. Μάλιστα. Στο δικό μου το μυαλό έτσι είναι. Ναι. Είναι λίγο πώς ανοίγουν, ξέρεις. Πώς λέει ότι ανοίγουμε μια προκήρυξη για θέσεις. Ναι. Και ανοίγει, ας πούμε, σήμερα το μεσημέρι, πρέπει να δηλώσετε τώρα και αύριο κλείνει. Εντάξει, κοίτα. Και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κοίτα, δεν νομίζω να πάει έτσι και σε αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε. Να το ελαφρύνουμε λίγο, ναι. Στέλνετε πάλι ηλεκτρονικά στο πολιτιστικό org.papakigiafu.gr και τα δικαιολογητικά που θέλουμε εδώ πέρα είναι αίτηση συμμετοχής, 1, 2, ιατρική βεβαίωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση, πάλι για τους δημότες Νέας Μύρνης, λογαριασμό 10, που αποδεικνύει ότι μένετε εδώ, και πάλι δελτίο καταγραφής αθλούμενου από τη Γουγουά. Κλείσαμε εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Με τις καλοκαιρινές ενασχολήσεις. Και κάτσε, αφού σας έχω πάρει μονότερμα, δεν σε αφήνω να μιλήσεις, συνεχίζω μόνος μου. Ρίχτω. Ρίχτω, Ηλία. Έχουμε τώρα το Σάββατο που μας έρχεται. Ναι. Αρχίζουν οι Πάνθυρες και κάνουν άλλη μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό event που θα αρχίσει το Σάββατο στις 6 ώρα με ένα τουρνουά 3-on-3. Ωραίο. Στο Βαρίκας, Σάββατο. Ωραίο. 6 ώρα. Το τουρνουά λέγεται, το event μάλλον λέγεται Καψούρα και Αλητεία. Άρχοντες. Volume 5, γιατί δεν το είχα στα υπόψη μου, μάλλον έχουν γίνει άλλα 4 προφανώς στο παρελθόν. Το τζάμπολ είναι Σάββατο 26 Ιουνίου, 6 ώρα στο Βαρίκας. Δίνεις πανελλήνες, έλατε. Και η ανακοίνωση λέει: κόψτε ταξίδια, τσιγάρα, καταχρήσεις, χάστε κανένα κιλό, γιατί σε καμιά εβδομάδα έχουμε μάχες. Οι ομάδες που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για το 3-on-3 πρέπει να στείλουν στην σελίδα των Πανθύρων, την official στο Facebook, όνομα ομάδας και πόσα άτομα θα συμμετέχουν, 3 ή 4. Αν παίζετε με αλλαγή δηλαδή. Πάμε, λες. Πάμε. Εμένα θα με βάλετε. Πάω, εσύ δεν ξέρω αν θα αντέξεις. Εμένα θα με βάλετε σέντερ. Εσένα θα σε βάλουμε αλλαγή. Όχι ρε, σέντερ θα με βάλετε. Λόγω ύψους. Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω πως θα λάβω μέρος κι εγώ άμα οργανωθούμε και βρούμε μαδούλα. Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου. Θα έχει και άλλα ειβεντάκια μέσα. Όπως ανακοινώθηκε και χθες, κατά τη διάρκεια της έναρξης του τουρνουά θα έχει και ένα παιδικό πάρτι έξω από το Βαρίκας για τα μικρά πανθυράκια. Ναι. Και θα έχει, όπως λέει, πολλές εκπλήξεις, ταχυδακτηρουργούς, κόλπα, παιδικά τισερτ, φαγητό, κουλουπού, κουλουπού. Ωραίο, ωραίο. Ναι, σιγά σιγά λίγο να μαθαίνουν και οι πιτσιρικάδες 5 πράγματα για τον Πανιόνιο. Είναι κρίμα, γιατί γενικότερα ο κόσμος βλέπουμε ότι έχει απομακρυνθεί λίγο από τον Πανιόνιο και είναι αρνητικό αυτό. Ναι. Ενώ τώρα είναι η μεγαλύτερη ανάγκη η συσπήρωση. Αυτό είναι. Και θα είναι καλό, γιατί και ο κόσμος θα έρθει και νέα πιτσιρίκια
θα αρχίσουν να έρχονται σε τριβή με την, με την τοπική μας ομάδα, τη μεγαλύτερη. Εγώ αυτό που κρατάω κιόλας είναι η κινητοποίηση, δηλαδή οι Πάνθηρες κάνουν τρομερή δουλειά. Ναι, ναι, να το δεν, πούμε αυτό. Δεν παίζουν. Να το πούμε αυτό. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Πρέπει νομίζω να πάρουν... Πρέπει κάποιος να κάνει, ναι. Πρέπει να πάρουν τον... Να κάνει μια γίνηση. Το νόμο στα χέρια τους, γιατί αλλιώς δεν βλέπω σωτηρία. Αφού πιάσαμε τον Πανιόνιο, πάμε και για άλλη μια δράση, να το πω, δεν θα το πω δράση. Τέλος πάντων, αύριο... Αντίδραση. Αντίδραση. Όχι. Ούτε. Εντάξει. Μια ενημερωτική συνάντηση θα γίνει αύριο, 23 Τετάρτη, 23 Έκτους, στις 7.30, στο γήπεδο δίπλα από το Βαρίκας, το Αργυρίς Κορονέως. Έχει δώσει κάλεσμα ο μπασκετικός Πανιόνιος σε όσους ενδιαφερόμενους γονείς, παιδιά θέλουν να έρθουν για να, γίνει μια, να τους γίνει μια ενημέρωση και να γίνει μια όμορφη συζήτηση ναι. Για το τι μέλη γενέστε με τον μπασκετικό Πανιόνιο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αν δεν στηρίξει ο κόσμος γενέστε τίποτα. Ναι, εντάξει, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη ναι, για τα ναι. περισσότερα τμήματα ναι. του Πανιωνίου. Σχεδόν όλα, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα, έχουμε φτάσει το μόνο τμήμα του Πανιωνίου που παίζει σε πρώτη εθνική είναι το πόλο. Δυστυχώς. Ναι, όντως. Εντάξει, τι να πούμε. Θα σηκωθεί ξανά. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε. Τι άλλο από αυτά που δεν θα σχολιάσουμε πολύ έχουμε. Έχουμε. Αρχίσανε αυτήν και την προηγούμενη Κυριακή η διάθεση των τροφίμων χωρίς μεσάζοντες. Την πρώτη Κυριακή του Ιούνιου ήταν από το Δήμο Νέας Σμύρνης. Ωραία. Τη δεύτερη από την προηγούμενη μάλλον από το Σύλλογο Ποιότητας Ζωής. Ωραία. Και βλέπουμε τη δράση να ξεκινάει μετά από πολλούς μήνες αδράνειας λόγω COVID. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία. Πάρα πολύ, ναι. Πρέπει να ήταν. Γενάρη, Φλεβάρη. Μπορεί και πιο πριν. Ναι. Μπορεί και πιο πριν. Ναι. Δεν το έχω στα υπόψη μου. Εντάξει, αυτές είναι ωραίες δράσεις από όποιον και να γίνεται. Και καλό είναι που ξεκινήσανε πάλι. Γιατί και ο κόσμος είναι λίγο πιεσμένος. Εντάξει. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και ρώστα. Και αφού είπαμε τα ό,τι είναι να γίνει, ό,τι έγινε... Τα ενημερωτικά, ναι. Πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Oh. Πάμε στη χθεσινοβρατινή επικαιρότητα. Αρχίζουμε από τα αρνητικά. Όπως πληροφορηθήκαμε από, από σήμερα το πρωί νωρίς-νωρίς, στην Άνω Νέα Σμύρνη πλησίων του Δημοτικού Γυμναστηρίου, 15 νεαροί χαρακτηρίστηκαν. Δεν έχω καθαρή εικόνα για να... Ηλικιακή. Ναι. 15 άτομα με μάσκες, όπως γράφτηκε. Εντάξει, μάσκες προβλέπετε. Ναι, εντάξει. Ωραία. Όχι τέτοιες μάσκες. Και άλλες μάσκες έξτρα. απείλησαν με μαχαίρι, κλέψαν τα κινητά από μια παρέα 5 ατόμων ανηλίκων. Φαινόμενο που δεν μπορώ να πω ότι γίνεται σπάνια στη Νέα Σμύρνη. Κοίταξε. Αυτό. Αλλά... Ναι. Πες για τα. Εντάξει, αυτό. Να αρχίσω εγώ να ρίχνω. Όχι, όπως γράφτηκε στη συγκεκριμένη παρέα ανηλίκων, ένα από τα 5 άτομα που ήταν εκεί ήταν γιος αντιδημάρχου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο λόγος που πήρε διαστάσεις, μαθεύτηκε, γράφτηκε. Γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται, δυστυχώς δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στη Νέα Σμύρνη. Γινόταν και πιο παλιά. Γινόταν και πιο παλιά. Ναι. Και έτσι σε κεντρικά σημεία της Νέας Σμύρνης, όχι μόνο σε απόμερα, ας πούμε, στην Άνω Νέα Σμύρνη. Ας τα χαρακτηρίσουμε απόμερα. Ναι, μιλάμε για ένα φαινόμενο που γίνεται δεκαετίες. Δεν είναι ότι γίνεται τώρα. Ναι. Έτσι. Και εγώ θυμάμαι πιτσιρικά, ας πούμε, γυμνάσιο, λύκειο και αυτά, όταν κυκλοφορούσαμε, φοβόμασταν γιατί σκάγανε μηχανάκια, μας κλέβανε, μας κάνανε, δηλαδή δεν και είναι. Και σε πολλούς φίλους που έχει ναι. συμβεί αυτό το περιστατικό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάμε τώρα για χρόνια πριν. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι γίνεται. Εδώ και 10-15 χρόνια γίνεται σοριδών, ας πούμε. Ίσως και παλιότερα να γινόταν και πιο έντονα. Δεν
και τώρα λόγω καραντίνας και όλα αυτά μπορεί να έχει πέσει λίγο. Mm-hmm. Αλλά πρώτον, το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσει να, πρέπει να φωτιστεί όλη η πόλη. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση επιτέλους. Και να μην έχει το φόβο κανένας πιτσιρικάς μην τον κλέψουνε ή και μεγαλύτερος. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Ακριβώς, ναι. Κανένας. Δεν πρέπει να φοβάται κανένας να κυκλοφορεί στην πόλη μας. Είναι παράδεκτο που γίνεται κάτι δεκαετίες και ακόμα το συζητάμε και ακόμα φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε γιατί μπορεί να μας κλέψουνε. Και δεύτερον, αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή πρέπει να το κάνουν σε κάποιον που είναι γιος αντιδημάρχου. Για να μαθευτεί να γίνει γνωστό, να συζητηθεί ή και να κάνουν κάτι. Και αυτό εξευτελιστικό, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Είναι γελίο, ας πούμε. Αν είμαστε κακοπροαίρετοι πάντα, γιατί αλλιώς... Όχι, δεν είναι θέμα κακοπροαίρετου, καλοπροαίρετου. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που γίνεται εδώ και 15 χρόνια, 20. Δεν μπορεί τώρα να το συζητάμε για αυτόν τον λόγο ή τώρα να νοιαστούνε. Επειδή τώρα έτυχε στο παιδί ενός αντιδημάρχου, δηλαδή θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Όλοι οι άλλοι δηλαδή δεν είναι δημότες Νέας Σμύρνης. Όλοι οι άλλοι δεν είναι εργαζόμενοι γονείς. Όλοι οι άλλοι δεν είναι οι πιτσιρικάδες που διαβάζουν ή είναι καλά παιδιά. Θα πρέπει να μάθουμε και σαν αυτό το σημείο έχει μπει LED φωτισμός που έχει μπει σε μερικά σημεία της πόλης. Ναι. Αν έχουν αλλαχτεί λάμπες, αν έχουν φτιαχτεί. Ναι, άμα είναι να περνάει στον αντιδημάρχο, πρέπει να είναι όλα φωτισμένα. Ωραία. Δεν περνάει το δικό μου το παιδί. Άμα περνούσε το δικό μου το παιδί, θα λέγανε ευχαριστούμε κύριε από εδώ πάνε κι άλλοι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αφού αρχίσαμε με τα δυσάρεστα, ας συνεχίσουμε με τα δυσάρεστα και απαράδεκτα που συμβαίνουν δυστυχώς πάλι στη Νέα Σμύρνη. Από προχθές, πριν τρεις μέρες, είχαμε την είδηση ότι μία κυρία βγήκε και μαχαίρωσε δύο γατάκια. Ότι σε σημεία της πόλης ανατακτά χρονικά διαστήματα τοποθετούν θιάφη. Ότι βάζουν φόλες. Εγώ δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Να σχολιάσω τους ανθρώπους, να τους χαρακτηρίσω κάπως. Κοίταξε, αρχικά να πούμε ενημερωτικά για αυτό το θέμα ότι νομίζω η συγκεκριμένη αρκετά μεγάλης ηλικίας γυναίκα που το έκανε αυτό. Νομίζω πήρε πρόστιμο 60.000, δηλαδή την πήγαν εισαγγελέα κανονικά, βγήκε απόφαση και πήρε κάποιο πρόστιμο έτσι βαρύ αρκετά. Τώρα λόγω πολύ μεγάλης ηλικίας δεν τη βάζουν φυλακή, νομίζω δηλαδή. Και τώρα να πάμε στην ουσία του πράγματος. Ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό σε κάποιο ζώο είναι ικανός να το κάνει και σε άνθρωπο. Θα συμφωνήσω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι κάτι που είναι άνανδρο, όχι με την έννοια άνδρας γυναίκα, ναι, άνανδρο σαν κίνηση και σαν, τέλος πάντων, ενέργεια. Δυστυχώς, έχουμε νομίζω αρκετούς τέτοιους στη Νέα Σμύρνη. Παρόλο που στη Νέα Σμύρνη, δηλαδή εδώ γίνεται κάτι πολύ περίεργο, έχουμε αρκετούς τέτοιους ανθρώπους την ίδια στιγμή που σχεδόν κάθε σπίτι έχει και κατοικίδιο. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά μεγάλη πλειοψηφία. Για μένα το 50% τουλάχιστον έχει κατοικίδιο. Ναι. Ναι, ένα στα δύο σπίτια ας πούμε έχει κατοικίδιο. Και σε μια τέτοια πόλη βλέπουμε ότι ανθεί και μεγαλώνει το φαινόμενο το να υπάρχουν και άνθρωποι με φόλες, γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αρκετά δημοσιεύματα και έχουν γίνει πάρα πολλά που βάζουν φόλες και θιάφη και όλα αυτά, ξέρω, είτε για γατάκια, είτε για σκυλάκια, είτε για οτιδήποτε. Και εμένα μου έχει τύχει, έχω βγάλει βόλτα το σκύλο μου και ήταν μια μεγάλης ηλικίας γυναίκα πάλι. Δεν πρέπει να είναι η ίδια από ό,τι έψαξα. Απλά μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το έψαξα κι εγώ. Και μου επιτέθηκε φραστικά. Ξέρω εγώ το πρωί έβγαζα βόλτα το σκύλο και μου επιτέθηκε φραστικά. Γιατί το θέλει το σκύλο και μας βρωμίζεται εδώ τα πεζοδρόμια. Έτσι, χωρίς να ξέρει. Απλά με είδε στον δρόμο να πηγαίνω με το σκύλο και άρχισε. Και το αρνητικό είναι αυτό νομίζω που είπα στην αρχή, ότι ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό σε ζώο και επιτίθεται έτσι,
μπορεί εύκολα να το κάνει και σε κάποιο άλλο ζωντανό οργανισμό όπως τον άνθρωπο. Τι να πω, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Και για αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω ανθρώπους. Ναι. Ισχύει, ισχύει. Δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται άνθρωποι. Γίναμε ακόμα μια φορά έτσι το κακό παράδειγμα. Ακόμα μια δυσάρεστη της Νέας Σμύρνη. Δεν ξέρω πού θα πάει. Πού θα τελειώσει. Κοίταξε, το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Θα δείξει, θα πω εγώ. Και θα μας στείλω σε ένα διάλειμμα. Στείλε μας, εντάξει. Στείλε μας γιατί έχω και αρχίσει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να ηρεμήσεις, γιατί έχουμε και άλλα πολύ ωραία θεματάκια να σχολιάσουμε. Θα μου την ανεβάσει την πίεση, δηλαδή. Σήμερα θα με στείλεις. Okay. Επιστρέφουμε.
νομίζω δεν αργήσαμε. Όχι, ήμασταν γρήγοροι. Μ' αρέσει που απάντησες όχι, λες και εσύ θα μας πεις αν αργήσαμε. Εγώ χρονομέτρησα, δεν αργήσα. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω εγώ το δικαίωμα να ξέρω. Ξέρω τις άλλες φορές πόση ώρα κάνουν. Τέλος πάντων. Τι διαφορετικό βλέπουμε συχνά στους δρόμους της Νέας Μύρνης που δεν βλέπαμε παλαιότερα, εγώ τουλάχιστον δεν έβλεπα, και έχει σχέση, καμία σχέση, έχει λίγο σχέση με τους πάνθυρες. Την ξέρω την απάντηση. Λες, θα το συζητήσαμε πριν. Είναι οι Street Panthers. Μπράβο. Τι κερδίζω. Τίποτα. Ξοδεύτηκες. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στη Νέα Σμύρνη είναι κάποια αυτοκόλλητα που κολλάνε πάνω στα αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει παράνομα, να το πω. Παράνομα είναι. Και βλακωδός. Ναι. Τέλος πάντων, αμάξια που έχουν κλείσει μπάρες, αναπήρων. Πράμπες. Συγγνώμη. Εντάξει, αυτό. Σαρδάμ, ωραία. Ναι, που έχουν κλείσει ράμπες αναπήρων, που έχουν παρκάρει σε σημεία που δεν μπορούν να περάσουν καρότσια, πάνω στα πεζοδρόμια που δεν μπορούν να περάσουν ούτε πεζοί ούτε καρότσια. Και γενικά έχουμε δει αυτό το φαινόμενο καλώς, θα πω εγώ. Κι εγώ. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Για να υπάρξει αφύπνιση, γιατί έχουμε τεράστιο θέμα με το παρκάρισμα και τους κλειστούς χώρους που δεν μπορούν να περάσουν. Μα και δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει... Είχε μία αναλαμπή κοντά στα Χριστούγεννα. Ναι. Που εκεί γινόντουσαν κάποιες κλήσεις προς την αστυνομία, η αστυνομία ερχόταν, αφαιρούσε μερικές πινακίδες και για ένα μικρό χρονικό διάστημα υπήρχε ένας μικρός φόβος ότι μπορεί να έρθει να μου πάρουν τις πινακίδες. Εντάξει. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει αυτό. Έχουν περάσει και 4 ναι, γι' αυτό ζούμε τα Χριστούγεννα. Έτσι. Έγινε μία φορά, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το ξεχάσαμε. Και βλέπω ότι δεν μαθαίνουν κιόλας. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος ότι ξέρεις τι θα μου κόψουν κλίση ή θα μου πάρουν τις πινακίδες ή θα... Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τη γαϊδουριά στο υπέρτατο βαθμό, ας πούμε. Και ξέρεις, το κακό με εμάς εδώ πέρα είναι ότι πάντα σε αυτό το γεγονός έχουμε μια απάντηση. Δηλαδή, παρκάρει κάποιος μπροστά σε μια ράμπα. Ναι. Οι 8 στους 10 θα σου πούνε γιατί. Ποια μπορεί να είναι. Οι 2 στους 10 θα σου πούνε και πού να το αφήσει. Εγώ θα του απαντούσα πού να το βάλει. Ναι, αλλά καλό θα ήταν να μην το πούμε εδώ. Όχι, εδώ δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτή η δικαιολογία. Κακός, πολύ κακός. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όχι, δε. Έτσι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν ευθύνεται, ούτε φταίει ο άνθρωπος που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο ή η μαμά με το παιδί στο καρότσι ή η μεγάλη κυρία που έρχεται με το καροτσάκι με τη λαϊκή. Επειδή εντάξει, εσύ δεν βρίσκεις που να παρκάρεις ή βιάζεσαι ότι θα έπρεπε να κλείσεις τη ράμπα. Εδώ τις προάλλες... Δεν σε δικαιώνει αυτό δηλαδή. Τις προάλλες έφταιγε άτομο με αναπηρία που δεν είχε βάλει ταμπέλα απ' έξω να πει μένω εδώ και είμαι με καροτσάκι και δεν μπορώ να βγω. Που κλείσανε το σπίτι του, τσιμεντώσανε μπροστά. Που το έκανε που ο ίδιος ο Δήμος, ας πούμε, του τσιμέντωσε και δεν μπορούσε να βγει ο άνθρωπος. Εδώ δεν τους έβαζε στο κολυμπητήριο. Ναι, έχει μια σειρά από πράγματα κατά τον ΑΜΕ. Έχουμε και το πάρκινγκ. Ναι. Άρα, θες να μου πεις δηλαδή ότι σου λέει ότι αφού το παράδειγμα εδώ στη Νέα Σμύρνη είναι ότι δεν νοιαζόμαστε για τους ΑΜΕ, δεν νοιάζεται ούτε και ο κόσμος. Δεν θα νοιαστεί. Σου λέει εντάξει, κλείστε τη ράμπα, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. Πίδα από πάνω, παίρνα. Πάρτε το στα χέρια και κατεβείτε. Γενικότερα υπάρχει, το έχουμε πει, το θα το ξαναπούμε, υπάρχει ένα κλίμα κατά, δυστυχώς. Και πού στη Νέα Σμύρνη, δεν μπορώ να κατά των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή τους κάνουμε πόλεμο, όχι εμείς προσωπικά, γενικότερα, για αστεία πράγματα. Ναι. Δεν είναι. Αντί να δίνουμε προτεραιότητα σε κάποιες δραστηριότητες, σε κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι να πω. Μιλάμε για ότι η Νέα Σμύρνη έχει γίνει μια
έτσι πλέον εχθρική πόλη προς αμέ, όχι φιλική. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί εύκολα να κυκλοφορήσει, ούτε ακόμα και στην πλατεία δεν μπορεί εύκολα να κυκλοφορήσει, γιατί υπάρχουν σημεία που πρέπει να κάνεις ολόκληρο τον κύκλο για να περάσεις απέναντι από τον ένα πεζόδρομο στον άλλο. Τέλος πάντων, και για να γυρίσουμε στο αρχικό φαινόμενο με τα αυτοκολλητάκια, εγώ νομίζω ότι είναι το πιο ακίνδυνο και το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένας πολίτης, ας πούμε αυτό. Εντάξει. Και έχουν αναγκαστεί κάποιοι άνθρωποι να πούν ότι ξέρεις τι, θα κάνω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει κάποιος να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, να δίνει ένα παράδειγμα ή να του δείχνει του συγκεκριμένου ανθρώπου που το κάνει αυτό, ότι δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, ότι σταμάτα να είσαι τόσο γάιδαρος, π.χ. Έχουν αναγκαστεί οι άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει κάποια αρχή που να το φροντίζει αυτό να μην γίνεται. Εντάξει, το έχουμε πει, η αστυνόμευση δεν είναι επαρκής για κάτι τέτοια ζητήματα. Και για πολλά άλλα, κλέβουν τα παιδιά των αντιδημάρχων. Εδώ δεν είμαστε σωστοί, δεν είναι καλή η πόλη. Τέλος πάντων, από μπάρες που είπα εγώ, γράμπες, πλάκα κάνω. Ναι. Αναφύρων. Κάτι είχε πάμε στο μυαλό σου. Σε μπάρα. Σε μία μπάρα που είχε πέσει στην Ομήρου. Μετά από πολλές φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Facebook, το πρόβλημα διορθώθηκε. Εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο πέρασε, φτιάχτηκε η ράμπα που ανεβαίνει στην μία από αυτές τις εισόδους προς την πλατεία από την Ομήρου. Η μπάρα που είχε πέσει. Ναι. Ναι. Ανέβηκε πάλι. Ωραία. Όχι μαγικά, την τσιμεντώσαν πάλι, τη βάλανε. Και έτσι μπορούν να περνάνε από κάτω τα καροτσάκια. Ναι. Τώρα που πεις Ομήρου. Διάβαζα τις προάλλες για την Ομήρου. Τι γίνεται με αυτή την Ομήρου και αυτό το open mall, το ρημάδι. Τι θυμήθηκες και εσύ τώρα. Ξέρεις τι, όχι, το διάβαζα προχθές σε ένα site και λέω, κάτσε ρε εσύ, όντως, το είχαμε ξεχάσει, ξέρω. Τι είχε γίνει με αυτό. Δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα υποτίθεται ότι έπρεπε να είχαν φτιάξει και το κομμάτι που είναι από την Παλαιολόγου και πίσω. Ναι, μάλιστα. Παραλίγο. Παραλίγο, ναι. Ποτέ. Ποτέ όμως. Κοίταξε, η λογική λέει ότι θα το κάνουν μάλλον όταν, όταν τελειώνει το 22, αρχές 23, μήπως ξέρεις και καλά. Ναι, κοντά με τις εκλογές μου. Κόψουν έτσι, ναι, μπαλόνια, κορδέλες και wow, τι φτιάξαμε πάλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν και λέω μόλις είπε ο Μύρου, ναι, λέω τι διάολο έχει γίνει με αυτό το τεράστιο έργο, το open mall της Ομήρου. Είναι λογικό, αφού δεν διαβάζουμε και τίποτα, δεν ανακοινώνεται κάτι wow. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που γράφουν ότι δεν έχει πει και κανένας τίποτα, δηλαδή δεν το έχει ψάξει κανείς. Το έχουν ξεχάσει όλοι, το έχουν ξεγράψει. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ούτε καν, ρε παιδί μου, για να κάνουν αντιπολίτευση, δεν το ψάχνουνε. Και γι' αυτό μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί συνήθως κάτι τέτοια. Ούτε να υπάρχει κάποιο τσίγκλημα από εκεί. Ναι, ναι. Και λέω, τι έγινε τώρα εδώ. Ή συμφωνούν όλοι, λοιπόν, μάλλον. Μπορεί να συμφωνούν όλοι. Δεν είναι κακό να υπάρχει συμφωνία και ζύπνια. Μπορεί όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις, να συμφωνούν ότι είναι ένα έργο που πρέπει να είναι προεκλογική φιέστα. Για να κάνουμε και τους. Τέλος πάντων, δεν θα το πω. Γιατί θα έλεγα κάτι πολύ αιχμηρό τώρα. Πάμε, θέλω να σε αφήσω να αναπτύξεις σχετικά, το συζήτησαμε πριν και σου άρεσε πολύ το θέμα, σχετικά με τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν από εδώ και από εκεί, μάλιστα, με τις υπέροχες βεράντες, τα πολύ όμορφα λουλούδια, την τάδο εδώ που είναι γεμάτη στο πράσινο, το πηγάδι στην ταβέρνα τάδε. Το πηγάδι που εμείς και δεν μας παίζουνε. ναι, κοίταξε. Όταν... Σ' αφήνω, δεν σε διακόπτω καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω, μου θυμίζει αυτά που διαβάζω. Μου θυμίζει αυτά που διαβάζω για παλιά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το πω κομψά. Για κάποια χρόνια δύσκολα που περάσαμε εδώ στην Ελλάδα, που τα φρουφρού και τα αρώματα και όλα αυτά ήτανε, παίζανε παντού πρώτη μούρη,
για να μην παίζει πουθενά ότι ο κόσμος δεν είναι ελεύθερος, ότι υπάρχουν άλλου τύπου... ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Άλλα προβλήματα, θα ναι. Θα το πω έτσι, μπράβο, ναι, για να μην ξεφύγω. Και μου θυμίζει και την γνωστή ελληνική παροιμία «Εδώ ο κόσμος καίγεται και τα άνθη φωτογραφίζονται». Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, νομίζω αυτό ξεπερνάει και τα όρια της προπαγάνδας, να το πω. Δεν ξέρω, ξεφεύγει πάρα πολύ. Είναι κάτι, είναι ένα φαινόμενο μοναδικό. Είναι ένα φαινόμενο μόνο του. Δηλαδή, πραγματικά η Νέα Σμύρνη είναι σε σχετικά άσχημα επίπεδα. Σε πολλά θέματα, σε πολλούς τομείς της πόλης. Και εμείς κάθε μέρα στα social βλέπουμε από επίσημο γραφείο του Δήμου ανθισμένα λουλούδια. Στην τάδε οδό, στην τάδε μονοκατοικία, στο τάδε μπαλκόνι απέναντι. Μπράβο. Από το δεν ξέρω και εγώ τι. Και τα οποία δεν έχουν να κάνουν καν με το Δήμο. Δεν βλέπουμε ανακοίνωση, ας πούμε, τι γίνεται με το ρημάδι το Open Mall. Το Αρτάκης. Το Αρτάκης. Να πούμε ότι φυτέψαμε μια τουλίπα στο Αρτάκης. Να πούμε... Ναι, και να τη βγάλουν αυτοί μόνοι της. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, είναι πραγματικά η προπαγάνδα σε άλλα επίπεδα. Εντάξει, εγώ δεν θα το πάω εκεί. Εγώ θα το πάω ότι... Δεν μπορώ να πω ότι εντάξει γίνεται να δείξουμε πόσο όμορφη είναι η γειτονιά μας, τελεία. Που αυτά που δείχνουμε κιόλας είναι από ιδιωτικούς κήπους, δεν είναι κάποιος κοινόχρηστος χώρος. Εγώ θα το πάω ότι όλο αυτό πάει για να ξεχαστεί όλη η κατάσταση, όλο αυτό πάει για να μην πούμε κάτι πιο σημαντικό. Όλο αυτό γίνεται για να μην δούμε... Δεν θα βγάλει ποτέ, ας πούμε, το γραφείο τύπου για την κλοπή που έγινε εκεί. Δεν θα βγάλει για τα αυτοκόλλητα που είπαμε πριν. Δεν θα βγάλει κάτι αρνητικό. Καλά, εντάξει, δεν θα, ναι, δεν θα πούνε ότι είμαστε χάλια και τα έχουμε διαλύσει όλα. Προφανώς δεν θα το παραδεχτούν αυτό και δεν θα το πούνε, ασχέτως αν το κάνουν. Εγώ θα στο πάω εντελώς καλοπροαίρετα ότι όλο αυτό γίνεται για να τονωθεί το ηθικό του κόσμου. Για να πούμε... Προσπαθώ να μπω στο καλοπροαίρετο σκεπτικό. Στο πώς αυτό δεν γίνεται για αυτά τα πράγματα που λέμε. Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω απόλυτα. Κάτσε ρε φίλε, ότι έχουν δηλαδή ωραία λουλούδια πέντε κήποι στη Νέα Σμύρνη. Γιατί δεν μας λένε και ότι έχουν δώσει παντού με τις αντιπαροχές και έχουν δώσει το υψούν, να πούμε. Όποιος και να το κάνει, δεν με νοιάζει εμένα. Όχι αυτό, και έχει γίνει η πόλη. Δεν βλέπεις πουθενά απέναντι. Θα σου πω, γιατί ανεβάζεις στην Ομήρου 5. Τα όμορφα λουλούδια στο δεύτερο όροφο, στο δεξί μπαλκόνι. Και γιατί δεν οργανώνεις μια δεντροφύτευση. Δεν οργανώνεις να έρθουν οι κάτοικοι να φυτέψουν στην πλατεία Καρύλου λουλούδια. Να ξεκινήσουμε εμείς λοιπόν να ανεβάζουμε το πώς είναι τα όσα παρκάκια ή τριγωνάκια ή παρτεράκια ή όλα αυτά ανήκουν στο Δήμο. Να δούμε πώς, σε τι μαύρα χαλιά είναι. Αυτά γιατί δεν τα ανεβάζουν. Και ανεβάζουν το. Αυτά τα ανεβάζουν τα ιδιωτικά. Όταν πάνε δύο φορές το χρόνο να κόψουν τον καζόν. Ή να ναι, και φωτογραφίζονται και δίπλα και τι ωραία το πράσινό μας. Και αυτό, όπως το λέμε και στην Κύπρο, τα καπαμά. Το φαγητό, το μαγείρεμα εννοώ τα καπαμά. Μην πάτε αλλού. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και το ακόμα πιο προσβλητικό είναι ότι θεωρούν ότι με το να μας βγάζουν πέντε φωτογραφίες με λουλούδια κάθε μέρα, ότι ο κόσμος θα ξεχνάει όλα τα άλλα τα στραβά που κάνουν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Άρα δηλαδή θεωρούν τους δημότες Νέας Σμύρνης εντελώς πρόβατα. Εντελώς ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρουν, ότι χαζοί άνθρωποι. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Χρόνια γίνεται, ναι. Άρα σου λέει χαζοί άνθρωποι είναι, κορόιδεψε τους εκεί, πέταξε τους στο σανό. Με το λουλουδάκι το ωραίο, το όμορφο, θα τα ξεχάσουν όλα τα άλλα που έχουμε διαλύσει εδώ, που έχουμε ρημάξει.
Βέβαια, για να πούμε και την, για του λόγου του αληθές, δείχνει να πετυχαίνει αυτό το αειδιαστικό, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο. Ναι. Γιατί ξαναψηφίζουν τους ίδιους. Τα κάνουν χάλια, τους ξαναψηφίζουν. Εντάξει. Άρα, ίδιοι είναι 20 χρόνια. Τους ξαναψηφίζουν 20 χρόνια, λοιπόν. Εντάξει. Μπράβο. Δεν λοιπόν, έχω να πω κάτι άλλο, αρκετά είπα. Θα σου δώσω δύο θέματα να μου πεις για ποιο από τα δύο θα μιλήσουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε και τα δύο. Σε τρώει εσένα να μας κλείσουν εντελώς. Για πες. Θα... εντάξει. Έχουμε δύο θέματα. Ναι. Ή θα μιλήσουμε για το Δημαρχείο που μεταφέρθηκε στο Μινέτα, ή θα μιλήσουμε για τις προκατέθουσες που θα βάλουν τα παιδιά από τη νέα σχολική χρονιά. Διάλεξε. Νομίζω ότι για τις προκάτ θέλουμε πολύ. Όχι. Τι θέλεις. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πιο σημαντικό τα προκάτ. Είναι πιο σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό. Άντε, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Δεν θα πλατιάσω εγώ πολύ. Ωραία. Θα κάνω μία αναδρομή εγώ και μετά θα σας αφήσω. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαΐου, τέλος Μαΐου είχε γίνει, που υπήρχε πρόταση για να μπουν προκάτ αίθουσες, η οποία καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 22-18, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει αυτό, γιατί και που καταψηφίστηκε, καμία σημασία δεν έχει. Δυστυχώς, ναι. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι ο ορισμός της αδιαφορίας από τη μία μεριά του Δήμου και της στήρας αντιπολίτευσης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το χαρακτηρίσω έτσι, που απλά φέρνει αντίρρηση για να φέρει αντίρρηση και δεν προχωράει σε κάτι, δεν κάνει πράξη την αντίρρηση που έφερε. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι καλό. Εντάξει, θα πάρει. Είναι ενθαρρυντικό που δεν πέρασε η πρόταση για τα προκάτ, αλλά μηδέν στον πηλίκο. Μηδέν στον πηλίκο, συμφωνώ. Εντάξει, θα πάνε και εκείνοι με τη σειρά τους εκεί στις αυλές, θα βγάλουν μια φωτογραφία, θα βγάλουν μια ανακοίνωση, καταδικάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Θα αλλά... γκρινιάζουμε από εδώ, θα γκρινιάζουμε από εκεί. Ναι. Αλλά εμείς που έπρεπε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, δεν τα κάναμε. Ναι. Αλλά... όλοι και οι 41, ας πούμε εκεί. Αλλά πού ήτανε, γιατί αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη τη μεγάλη. Γιατί είναι κάτι που το ξέραν εδώ και 5 χρόνια ναι. ότι αυτό θα γίνει. Αν όχι 5 χρόνια, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι. 5 χρόνια δεν κάνανε τίποτα να το φροντίσουν να μην γίνει. Να φροντίσουν να εξασφαλίσουν λύσεις, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν κάνανε τίποτα. Και οι άλλοι όλοι της αντιπολίτευσης πάλι δεν κάνανε τίποτα τόσα χρόνια που το ξέραν ότι θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Γιατί δεν βγήκε ένας πριν 3 χρόνια και να πει «Παιδιά, έρχεται αυτό». Το έχετε γράψει κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Τι κάνετε, τι γίνεται. Παρά μου βγαίνουν τώρα και μου γκρινιάζουν. Και λένε όχι στα προκάτ, τα παιδιά μας, το έτσι, το γιουβέτσι. Τώρα. Αυτό το σκηνικό της αντιπολίτευσης που λέει όχι για να πει όχι, χωρίς να γίνει κάτι, το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Το έχουμε δει στον προϋπολογισμό που είχε έρθει, που διαφωνούσε όλη η αντιπολίτευση, δεν πέρασε ο προϋπολογισμός, αλλά πέρασε, επειδή δεν ήθελαν, δεν ξέρω αν ήθελαν, δεν είχαν σκεφτεί, δεν ήξεραν, δεν βαριόντουσαν, να προτείνουν ένα δικό του σχέδιο, αφού δεν συμφωνούσαν με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Εγώ δεν θέλω να δείχνω τον δάχτυλο το Δήμο, εγώ περισσότερο θα δείχνω τους άλλους, που δεν κάναν τίποτα, που διαφωνούν, περνάει η διαφωνία τους και... Και τι έγινε. Εντάξει, θα σου πούνε και αυτοί, δεν έχω τη δύναμη να κάνω τίποτα. Τι την έχει δώσει, ξέρω εγώ, π.χ. έχει δώσει εξουσία στο Δήμαρχο, η κυβέρνηση να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και ό,τι πάλι, του αρέσει. Και πάλι, έρχεται μία πρόταση, την καταψηφίζεις, μόνο για να την καταψηφίσεις. Ενώ μπορείς να φέρεις μία αντιπρόταση. Μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτοί που ήταν 3 χρόνια να ετοιμάσουν μία αντιπρόταση. Πουθενά. Να, γιατί όλοι είναι τέτοιοι. Για μένα είναι όλοι συνένοχοι στο έτοιμο. Όλοι. 41 άτομα. Συνένοχοι είναι όλοι. Συνένοχοι, συνοδοιπόροι, δηλαδή τώρα το ότι φωνάζουμε για να φωνάξουμε, όπως κατηγορούν τους άλλους ότι τόσα χρόνια το ξέραν και δεν κάναν τίποτα, ναι. Και αυτοί τόσα χρόνια το ξέρανε και δεν φέρανε μια αντιπρόταση. Να
Να πούνε, ορίστε. Εμείς την είχαμε φέρει την αντιπρόταση πριν 3-4 χρόνια και δεν μας κάνανε. Θα σου πει ότι, οκ, okay, εμείς είχαμε πει 5 λύσεις, στις οποίες έρχονται μετά και από τη Δημοτική Αρχή να σου πούνε ότι σου είχαμε απαντήσει τότε ότι δεν γίνονται. Και όλα ωραία, όλα καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, σου πρότεινα κάτι τότε, μου είπες όχι, οκ, okay, το ξεχνάμε. Πάμε παρακάτω. Φτάσαμε τώρα εδώ, πάμε στα προκάτ και απλά λέμε ότι είστε κακοί που τα πάτε στα προκάτ. Ξέρεις που θα καταλήξουμε στο τέλος. Να συγκεντρωνόμαστε εμείς με άλλα 5 άτομα, να προτείνουμε να φτιάχνουμε κάτι δικό μας από την αρχή, να τους λέμε πάρτε το. Αλλιώς κάποιος άλλος αντιπρόταση δεν πρόκειται να φτιάξει. Ουσιαστική αντίρρηση δεν πρόκειται να φέρει. Μα δεν είναι, σου λέω. Εγώ το πιστεύω πάρα. Δηλαδή, μετά από τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι και βλέπω 5 πράγματα, πραγματικά θεωρώ ότι είναι συνένοχοι και συνοδοιπόροι σε όλο αυτό. Δηλαδή, σου λέω, εγώ πιστεύω, αν βγούμε εμείς με το σύλλογό μας που φτιάξαμε, το σύλλογο Κάντο Πράξη, και κάτσουμε κάτω και τα βάλουμε, θα κάνουμε πράγματα και θάματα. Καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτοί εκλέγονται όμως. Να τους χαιρόμαστε. Το θέμα είναι αν ο κόσμος έχει αρχίσει λίγο να καταλαβαίνει και να βάζει μυαλό και να καταλάβει ότι φτάνει, παιδιά, είστε 20-30 χρόνια, κάθε πέρσι είναι και καλύτερα, οπότε φτάνει ως εδώ, ρε παιδί μου, κατρακύλα, stop. Δεν ξέρω, μακάρι. Δεν ξέρω τι να πω. Και φτάσαμε 9 η ώρα. Ναι. Και δεν πολύ σχολιάσαμε τα προκάρμα αυτά για αυτά. Όχι, όχι, δυστυχώς. Κοίταξε, επιφυλασσόμεθα. Να λοιπόν, το κρατήσουμε για την άλλη Τρίτη που θα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και άλλο για προκάτ, να μιλήσουμε για Δημαρχείο. Ναι. Και να έχουμε και κάτι καλοκαιρινό στην τελευταία να έχουμε κάτι πιο ανάλαφρο πέρα από αυτά. Λίγο, μια δροσιά, παιδί μου, έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.